Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει μια ιδιωτική εντός εισαγωγικών επίσκεψη στις πληγείς περιοχές. Έμεινε κατά βάση εκεί όπου εντοπίστηκε και σημειώθηκε αυτή η τραγωδία την Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός περίπου μία ώρα επισκέφθηκε την Αργυρά Ακτή, το ρέμα στο Κόκκινο Λιμανάκι. Και όπως πληροφορούμαστε και ενημερωνόμαστε από το γραφείο τύπου και το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής και του στρατού στο λεωφορείο Όλυμπος. Κατά τη διάρκεια της επίσης ο Πρωθυπουργός συνομίλησε όπως μαθαίνουμε με πολίτες αλλά και με τους πυροσβέστες και τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί και βοηθούν την κατάσταση. Ενημερώθηκε από τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Αναστοστάκη, αλλά και τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών που βρίσκονται στο πεδίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κύριος Τσίπρας μίλησε ακόμη και με εργαζόμενους της ΔΔΕ που είναι εκεί για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Περίπου μία ώρα κράτησε αυτή η διαδικασία και πληροφορούμε επίσης ότι είχε μαζί του μία κάμερα ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν κρύφτηκε ουσιαστικά όπως φάνηκε, γιατί κάποιες κάμερες άλλων συνεργείων κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδίας που βρίσκονται και σήμερα εκεί, όπως ξέρεις, εδώ και πολλές μέρες τον είδαν και τον ακολούθησαν. Άρα εικόνες αναμένεται να δούμε, όποιες θα είναι αυτές. Έχουμε εικόνα αν είχε συνάντηση στο δρόμο με κατοίκους. Ναι, μίλησε και με κατοίκους. Δεν έχω πληροφορία για το... Θα το δούμε και αυτό βέβαια, αλλά είναι σημαντικό, έτσι, είναι το α και το ω, γιατί τον εγκαλούσαν τον Πρωθυπουργό όλο αυτόν τον καιρό που δεν είχε βρεθεί κοντά στους κατοίκους. Πάντως φαίνεται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν θέλησε να δοθεί η αίσθηση ενός μιας κοινωνιακής ακόμη διαδικασίας ή επιλογής από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά είχε αυτή την κάμερα την οποία την έχουμε συνηθίσει να τον ακολουθεί σε πολλά βήματα, το έχουμε δει διάφορα βίντεο και το παρελθόν από στιγμές του Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε τι θα δοθεί από αυτό στη συνέχεια, ίσως και πιο ίσως αργότερα στην πορεία. Έχει σημασία πάντως και αυτή η επίσκεψη, γιατί ο κύριος Τσίπρας μίλησε με όλους όσους βρίσκονται επί του πεδίου αυτή τη στιγμή στο ΟΜΑΤ.